Κανονικά η ροπή των πραγμάτων είναι στα επόμενα 20-30 χρόνια να γίνει άλλος και να τελειώνει η αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία είναι διαλυμένη, δεν υπάρχει αυτοκρατορία. Πώς μπορεί ένα κράτος πανίσχυρο, μια αυτοκρατορία πανίσχυρη, σε 50 χρόνια να διαλυθεί σαν θρύψαλα, αυτή είναι η ιστορία της αυτοκρατορίας μας τον 11ο αιώνα. Αλλά πάμε τώρα στο καλό. Και έρχεται ο Αλέξης Κομνηνός και η δυναστεία των Κομνηνών, θα δούμε τώρα συνέχεια των μαθημάτων. Δεν προλάβαμε σήμερα. Θα κάνω δύο άλλα πράγματα σήμερα, θα σου πω. Θα πάρω τον Αλέξη από την επόμενη μάθημα για να το χαλάσουμε. Προσέξτε τώρα, πώς μπορεί. Όχι, δεν έχω πάνω μου. Πώς δεν έχω, βεβαίως. Τι έπαιρνα. Πώς μπορεί και ανορθώνεται η αυτοκρατορία. Αυτό θα δούμε στο επόμενο μάθημα. Γιατί η δυναστεία των Κομνηνών ανορθώνει την αυτοκρατορία και παίρνει σιγά σιγά πίσω. Και το μεγαλύτερο κομμάτι της Μικράσιας μένει με τη Σελτζούκη με να δώσω κέντρο στην Ενδοχώρα. Άρα όλα γίνονται εάν έχει σκληρή προσπάθεια, μέθοδο και λίγη τύχη. Λίγη τύχη που θα στερέψει λίγο αργότερα. Γιατί η αυτοκρατορία λόγω των Κομνηνών έχει άλλους 4 αιώνες. Δεν είναι σε λίγο. Η αυτοκρατορία έχει άλλους 4 αιώνες λόγω των Κομνηνών. Βαβά θα πει 4 αιώνες. Το νεότερο ελληνικό κράτος θα γιορτάσει την επανάσταση του 1421. Τα 200 χρόνια δηλαδή, όχι του κράτους, επαναστάσεις, το κράτος δίκη το 1930. 200 χρόνια νεοελληνικού κράτους από το 2030. Και λόγω των Κομνηνών η αυτοκρατορία έχει άλλα 400 χρόνια. Το λέω για να καταλάβουμε το μέγεθος της αξίας αυτής της δυναστείας για τη δικιά μας ιστορία. Που για τους Κομνηνούς δεν θα κάνει ταινία ο Ερντογάν, προφανώς, αλλά το δυστυχές δεν θα κάνουμε το κι εμείς. Οπότε πάνε οι Κομνηνοί, θα μείνουν χωρίς ταινία. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να τα προβάλλουμε, αλλά αυτά δεν μας αρέσουν, είναι εθνικιστικά. Λοιπόν, ο 11ος αιώνας έχει και μια άλλη μεγάλη ιδιομορφία. Το μεγάλο ιστορικό γεγονός της δυναστείας του Αλεξίου του Κομνηνού, κάνω μια παρένθεση, τη δυναστεία του Αλεξίου του Κομνηνού την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, την ξέρουμε διότι η κόρη του, η Άννα η Κομνηνή, η οποία θα παίξει και ρόλο στα πολιτικά πράγματα και θα προσπαθήσει να παίξει ρόλο στη διαδοχή του, έγραψε ένα έργο, λογή αυτή πάρα πολύ μορφωμένη, και έγραψε ένα έργο στο οποίο παρουσιάζει την ιστορία του πατέρα της. Αυτό είναι η Αλεξιάς. Αλεξιάς τον Αλέξη τον Κομνηνό. Και έτσι παρουσιάζει, έχουμε σε πολύ μεγάλη ακρίβεια και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια πώς έγινε η ανόρθωση του κράτους και πώς σώθηκε η αυτοκρατορία από το χείλος του γκρεμού. Κλείνει την παρένθεση. Το 11ο αιώνα όμως σημαίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Πάλι που μας αφορά μέχρι σήμερα. Έγινε η πρώτη σταυροφορία. Το 1095 ξεκινάει το κήρυγμα του Ουρβανού του Πάπα στο Κλεμόν Φεράν, που κάνει το κήρυγμα ότι πρέπει να πάμε στην Ανατολή να βοηθήσουμε τους χριστιανούς αδερφούς μας να αντιμετωπίσουν και να διώξουν τους Τούρκους, και να πάμε να απελευθερώνουμε τους Αγίους Τόπους από τους απίστους. Το είναι το 1095. Γιατί λέμε μας αφορά μέχρι σήμερα. Σήμερα η μεγαλύτερη κατηγορία των μουσουλμάνων έμεθε των Ευρωπαίων και ο λόγος που πολλοί Ευρωπαίοι αριστεροί αισθάνονται ενοχές γιατί δεν πρέπει να μιλάμε άσχημα τους μουσουλμάνους είναι γιατί οι δυτικοί οι κακοί κάνουν τις σταυροφορίες. Και οι μουσουλμάνοι λένε εσείς μας καταστρέψατε με τις σταυροφορίες. Οι σταυροφορίες είναι και αυτές των 11ο αιώνα, στο τέλος των 11ο αιώνα. Έχει γίνει όμως το ενδιάμεσο, να δούμε λίγο και τη Δύση, κάτι σημαντικό. Η Δύση πια έχει μπει στην κανονική φεουδαρχία. Είμαστε στο μεσαίωνα της Δύσης, φεουδαρχία στη Δύση, έχουμε την Αγία Γερμανική Αυτοκρατορία, η οποία δεν ελέγχει στο σύνολο το δυτικό κόσμο. Φεουδαρχικό σύστημα καταλαβαίνετε, εννοούμε έτσι. Βαρόνοι, κόμιτες, δούκες, δηλαδή ισχυροί τοπικοί ηγεμόνες που έχουν κτήματα, δουλοπάρικους, έχουν προσωπικούς στρατούς, υπάρχουν βασιλείς, υπάρχει ο βασιλεύς Γαλλίας, αλλά δεν έχουν ακόμα τεράστια ισχύ, γι' αυτό και στην πρώτη σταυροφορία δεν υπάρχουν βασιλείς που συμμετέχουν, δεν υπάρχει ο αρχηγός τάδε βασιλεύς της πρώτης σταυροφορίας. Είναι μια σειρά μεγάλων
φεουδαρχών ηγεμόνων της Δύσης που ενώνονται στον κοινό αυτό σκοπό που θα δούμε στο επόμενο μάθημα τις λεπτομέρειές του. Αλλά τι έχει συμβεί στον 11ο αιώνα στη Δύση? Θυμάστε, σας είχα πει στο περασμένο μάθημα ότι έχει αρχίσει και οργανώνεται η οικονομία της Δύσης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει να στερείται σιγά σιγά το Βυζάντιο έσοδα που είχε κατά τον προηγούμενο αιώνα και αρχίζουν σιγά σιγά οι αυτοκράτορες και ο Αλέξης Κομνηνός για να αποκτήσει μάχους και παραχωρεί και πολύ μεγάλα προνόμια σιγά σιγά στις πόλεις της Δύσης. Στα τέλη του 11ου αιώνα, με Αλεξίου Κομνηνού και στο 12ο αιώνα, θα έχουμε τις μεγάλες Ιταλικές πόλεις που εξελίσσονται στις μεγάλες εμπορικές πόλεις του κόσμου. Η Βενετία, η Γένοβα, η Πίζα. Αυτές οι πόλεις γίνονται πλούσιες στο πέρασμα του 11ου προς τον 10ο αιώνα. Και κυρίως γιατί τους παραχωρούμε προνόμια εμείς στους θαλάσσιους δρόμους που μέχρι τότε ελέγχαμε. Γιατί όταν τους τα παραχωρούμε, χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους για να αντιμετωπίσουμε τους διάφορους εισβολείς. Όχι μόνο τους Τούρκους, εισβολείς έχουμε και από τη Δύση. Έχουμε και τους Ορμανδούς. Τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, δύο λεπτομέρειες τώρα. Τι κοσμοϊστορικό, καμιά φορά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα δεν είναι μόνο οι μάχες, όπως η μάχη του Μάτζικετ. Συμβαίνουν κάποια κοσμοϊστορικά γεγονότα που φαίνονται ασήμαντα εκείνη τη στιγμή, αλλά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τον 11ο αιώνα στη Δύση θα γίνουν δύο μεγάλες εφευρέσεις. Ο ένας θα εξελίξουν τεχνολογικά τους νερόμυλους. Έχετε δει αυτούς τους νερόμυλους που είναι σε όλα τα χωριά στην Ευρώπη, που είναι τα ποταμάκια και γυρνάνε νερό, μέχρι σήμερα λειτουργούν πάρα πολύ από αυτούς. Νερόμυλοι υπήρχαν φυσικά και οι ανεμόμυλοι πριν, και είναι εφευρέσεις και της ελληνιστικής εποχής ούτως ή άλλως. Όμως δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη στη Δυτική Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη τον 11ο αιώνα η τεχνολογία των νερόμυλων αρχίζει και διαχέεται σε όλα τα μεγάλα εμπορικά τους κέντρα, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελέσει την πρώτη βιομηχανική τους ύλη. Τι θα πει με αυτό? Αυξάνουν την παραγωγή τους. Τι θα πει αυτό? Μπορούν και θρέφουν περισσότερο κόσμο. Τι θα πει αυτό? Αυξάνουν το ΕΠ τους, αλλά αυξάνουν και τον πληθυσμό τους. Και το δεύτερο είναι το λεγόμενο μεσαιωνικό άρωτρο. Το μεσαιωνικό άρωτρο βρέθηκε τον 10ο αιώνα. Και ήταν το τεχνολογικό επίτευγμα που επέτρεψε στη Δυτική Ευρώπη να διπλασιάσει την αγροτική της παραγωγή. Ο διπλασιασμός της αγροτικής παραγωγής δεν είναι νέα όθηση στην αύξηση του πληθυσμού. Η Δύση του 9ου και του 10ου αιώνα με τη Δύση του 12ου αιώνα, τέλειο 11ου, αρχές του 10ου που συζητάμε τώρα τη σταυροφορία, δεν έχει καμία σχέση. Είναι διπλάσια σε πληθυσμό. Χάρη σε αυτές τις δύο εφευρέσεις. Οι αλλάζουν την πορεία της οικονομίας τους. Έχουν φεουδαρχία, έχουν αυξημένη οικονομία, έχουν αυξημένο πληθυσμό και ο μεγάλος αντίπαλος στην Ανατολή, η Αυτοκρατορία, είναι σχεδόν διαλυμένος. Άρα έχουν και το χώρο για να επεκταθούν πια. Τι γίνεται τώρα, κοίτα τις σταυροφορίες. Ο δικός μας χώρος, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως σωστά είπε ο Γιάννης πριν, Ρωμαϊκή είναι Αυτοκρατορία. Μέχρι το τέλος παραμένει Ρωμαϊκή, είναι πια μήλον της έρηδος μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Ποιος από τους δύο θα την πάρει είναι τώρα? Εμείς συγχωραγούμε να επιβιώσουμε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε σαν το αδύναμο ζώο μέσα στο δάσος που το βλέπουν τα διάφορα άλλα σαρκοβόρα και κοιτάνε τώρα να δούνε ποιο θα φάει τις άρκες του πρώτο. Διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυτοκρατορία έχει κουραστεί. Και δεν είναι μόνο ότι η αυτοκρατορία έχει κουραστεί, έχει κάτι ακόμα χειρότερο. Παραμένει πάρα πολύ πλούσια. Τόσο πολύ πλούσια, που για όσο να κάνουν πιάτσικο από την Ανατολή, αλλά για να είμαστε δίκοι, και όσο θέλουν να κάνουν πιάτσικο από τη Δύση, γιατί είπε μένω Γιάννη, το πιάτσικο είναι αλβανική λέξη, και εμείς έχουμε στο μυαλό μας τους Τούρκους, τους Σελτζούκους που ήταν, ξέρω εγώ, βάρβαροι από τις τέπες που ήθελαν να κατακτήσουν, αλλά για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, για τους αιώνες που συζητάμε τώρα, μεγαλύτεροι πλιατσικολόγοι από τους Δυτικούς δεν πήγανε. Οι Τούρκοι, οι Σελτζούκοι ήταν Πριτάνες του Κέμπριτζ μπροστά στους συμμετέχοντες στην πρώτη σταυροφορία. Δηλαδή, εμείς συνηθίζουμε να έχουμε ως βαρβάρους τους Τούρκους. Στα μάτια των Σελτζούκων δεν είναι καμία αμφιβολία. Οι βάρβαροι είναι οι συμμετέχοντες στην πρώτη σταυροφορία. Είναι τόσο βάρβαροι που οι Βυζαντινοί δεν θέλουν να λέμε ότι έχουν σχέση μαζί τους. Διότι τους ντροπιάζει να έχουν σχέση με τόσο άπλητους, σκληρούς, μοχθηρούς,
συμφεροντολόγους. Οι οποίοι όμως αυτοί οι βάρβαροι μοχθηροί συμφεροντολόγοι, περνώντας, όπως θα πούμε στο επόμενο μάθημα, από την Κωνσταντινούπολη, γιατί για να πάνε στους Αγίους Τόπους με το τελικό προορισμό της Σταυροφορίας, περνάνε αναγκαστικά τη βασιλεύουσα. Τη βλέπουν τη βασιλεύουσα. Τη βλέπουνε. Θα δούμε αυτά με τη σειρά. Και θα τη βλέπουνε. Ο πάμφτωχος λιμασμένος πλιαξικολόγος συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι ο αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολεως, μόνο αυτοκράτορ, μόνο μέσα στο παλάτι, έχει περισσότερα λεφτά από όσα έχει όλη η Δυτική Ευρώπη εκείνη τη φορά επί 10. Έχει διασωθεί η επιστολή ενός από αυτούς, του Γοδεφρίγου, ο οποίος γράφει στη γυναίκα του, αφού έχει συναντήσει τον Αλέξη τον Κομνηνό και του έχει κάνει δώρα για να αποσπάσει με αυτό το λεγόμενο όργο της πίστεως που δίνανε στη φεουδαρχική εποχή οι υποτελείς των ηγεμόνα τους, γιατί για να περάσουν μαζί στα βροφορία δίνανε όλοι όργο υποτέλειας. Και αυτός έδινε δώρα. Τα δώρα που τους έδινε, προφανώς για αυτόν λίγα, για αυτό ήταν τόσο τεράστια, που γράφει αυτό στη γυναίκα του, σε διαβεβαιώ δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος κάτω τον ουρανό που να έχει τα πλούτη αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς αν είχαμε το 1/5 από τα λεφτά του, τα χρήματά του, θα είχαμε κατακτήσει όλο τον κόσμο. Πώς καταλάβω πως είναι έχει τόσα λεφτά και έναν αδύναμος. Και έτσι εκεί θα μπει και το σπέρμα για αυτό που θα παρακολουθήσει 1,5 αιώνα αργότερα. Άρα μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Είδαμε την πτώση της αυτοκρατορίας και με τον Γιάννη σήμερα πολύ πιο αναλυτικά. Είδαμε τη γέννηση του κράτους των Σελτζούκων που τώρα παραλαμβάνω είναι μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Αρχική πρωτεύουσα είναι η Νίκαια. Πρωτεύουσα τους τώρα των Σελτζούκων είναι η Νίκαια. Για φανταστείτε, πού είναι η Κωνσταντινούπολη και πού είναι η Νίκαια. Ε? Η Νίκαια θα γίνει η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας μετά το 1204. Πού θα πάει ο Λάσκαρης όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη 1204 και θα συνεχίσει την αυτοκρατορία. Η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας όταν οι Φράγκοι πήραν την Κωνσταντινούπολη είναι η Νίκαια. Μέχρι ότου μπόρεσε ο Ανδρώνητος Παλαιολόγος να πάρει πίσω τη βασιλεύουσα το 1261. Άρα λοιπόν προσέξτε, πού έχουν φτάσει οι Σελτζούκοι, δίπλα.